Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Πυλουνέστερος, τον κύριο Παναγιώτη Καρβέλα. Καλησπέρα σας, γιατί είναι μια ξεχωριστή στιγμή, ιδιαίτερη στιγμή για τη Μεσσηνία. Παρουσιάστηκε στην περιοχή το Λεύκωμα του ΕΟΤ για τα κάστρα. Καλησπέρα κύριε Κανελόπλο και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πραγματικά σήμερα για τη Μεθόνη ήταν μια εξαιρετική μέρα για τη Μεσσηνία γενικότερα και για την Πελοπόννησο, διότι πριν λίγο έλαβε χώρα η παρουσίαση ενός εξαιρετικού πονήματος που έχει φτιάξει ο συγγραφέας ιστορικός ο Στέφανος ο Καβαλιεράκης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ του Δημήτρη του Φραγκάκη, καθώς επίσης του Περιφερειάρχη μας του κ. Παναγιώτη Νίκα, της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχης της κ. Καλογεροπούλου, του Βουλευτή Μεσσηνίας του Περικλήτου Μαντά και πολλών άλλων αυτοδιοικητικών παραγόντων. Έγινε μια εξαιρετική παρουσίαση για τα κάστρα, τα οποία βέβαια το εξώφυλλο κοσμεί το Μπούρτζι, το σημείο αναφοράς της Μεθόνης, και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους, διότι έτσι μπαίνει μια βάση δυναμική, μια βάση δυνατή για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, ευχαριστούμε όλους αυτούς που έκαναν αυτή την επιλογή, αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω ότι μέσα από αυτό το Λεύκωμα παρουσιάζεται ο πολιτιστικός πλούτος και ο πολιτισμός της Πελοποννήσου, της Μεσσηνίας, να το πω έτσι, έχουμε περίοπτη θέση και σε αυτό το Λεύκωμα, όπως φυσικά και στις ομορφιές του τόπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρκεί να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά. Και επειδή συζητάμε για κάστρα, γίνονται προσπάθειες υποστήριξης του πολιτιστικού αποθέματος, γίνονται έργα. Κοιτάξτε να δείτε, θα πω πρώτα για τη Μεθόνη που βρισκόμαστε. Αυτή τη ολοκληρώθηκε οι δύο σημαντικές μελέτες του δυτικού τείχους, ο οποίος έχει υποστεί τεράστιες ζημιές μέσα από μια προγραμματική σύμβαση που είχαμε υπογράψει πριν 2 χρόνια. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Πυλουνέστερος, αλλά ολοκληρώθηκε η μελέτη αποκατάστασης του δυτικού τείχους, το οποίο έχει υποστεί ζημιές γιατί είναι εκτεθειμένο σε ισχυρούς ανέμους και σε ισχυρό κυματισμό. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τα Χαμάμ, ανατέθηκε η μελέτη για το Μπρομαχώνα και είναι στη διαδικασία της ανάθεσης η μελέτη για το Μπούρτζι και το Ανατολικό Κάστρο. Συνεπώς, σε ένα εξάμηνο περίπου, υπολογίζουμε θα έχουμε μια πλήρως ολοκληρωμένη και αδειοδοτημένη μελέτη για το κάστρο της Μεθόνης, ώστε να ενταχθεί στο επόμενο προγραμματική περίοδο του προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως πριν λίγο ανακοίνωσε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Νίκας. Επίσης, όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και έχουμε ανάδοχο, προσωρινό ανάδοχο, για την αναστήλωση του κάστρου της Κορώνης. Μια σημαντική εξέλιξη, η οποία και αυτή καρποφόρησε μετά από μια επιτυχή προγραμματική σύμβαση που είχαν υπογράψει ο Δήμος Πυλουνέστερος, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Πολιτισμού, που θα διασώσει ένα επίσης εξαιρετικό κάστρο, που έχουμε και τη χαρά βέβαια εκεί να μένουν μέσα συνδημότες μας και έτσι αυτό το κάστρο να είναι ζωντανό. Πέραν όμως αυτών, όπως ξέρετε αγαπητέ κύριε Κανελόπλε, η Μεσσηνία έχει και άλλα σημαντικά κάστρα και δει ο Δήμος Πυλουνέστερος, όπως είναι και το κάστρο της Πύλου, όπως και επίσης η Μεσσηνία έχει και άλλα κάστρα πολύ σημαντικά, αλλά και η Πελοπόννησος γενικά. Άρα είμαστε περήφανοι για την επιλογή η οποία έγινε να έχει αυτό το σημαντικό, όπως είπα, Λεύκωμα, το πρωτοσέλιδο, το Μπούρτζι της Μεθόνης, και να έχει σε περίοπη θέση όλα τα κάστρα της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβάλλει στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. Να είστε καλά.